Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σουζούνης, Γενικός Διευθυντής της Ethos Media και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο πρώτο μας Health Innovation Conference. Όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι παριστάμενοι, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι μας βλέπουν στο live stream μέσω του ίντερνετ, η Ethos Media ασχολείται τα τελευταία 7 χρόνια πέρα από τα 29 που ασχολείται με τις επενδύσεις και το χρηματιστήριο και άλλους τομείς της οικονομίας, με το χώρο της υγείας. Όπως σε κάθε τομέα όπου δραστηριοποιούμεθα, το πρωταρχικό μας μέλημα είναι να βοηθάμε τους κλάδους, τους επιχειρηματικούς, έτσι ώστε να βρουν μια ισορροπία, η οποία θα επιτρέψει και στην, να υποφεληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σύστημα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι ασθενείς, είναι η πολιτεία, είναι και οι εταιρείες. Έτσι λοιπόν, τα μίντια και τα συνέδριά μας έχουν σκοπό, ένα συγκεκριμένο σκοπό, να βοηθήσουν. Κρίναμε λοιπόν, μαζί με τον Εμίλιο τον Εγκή, ο οποίος είναι υπεύθυνος του content αυτού του συνεδρίου και διευθυντής σύνταξης των μέσων μας και τους άλλους συνεργάτες μας, ότι έχει φτάσει η στιγμή στην οποία θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο, κάτι ευρύτερο, κάτι πιο οργανωμένο όσον αφορά την τεκμηρίωση του για ποιο λόγο η καινοτομία έχει αξία και σημασία και ποια είναι η θέση της στο ελληνικό σύστημα υγείας. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα του Health Innovation Conference. Το πρώτο συνέδριο είναι αυτό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την συνολική αποδοχή της ιδέας από τη βιομηχανία και από τους φορείς. Και έχουμε ένα πάρα πολύ πυκνό συνέδριο σήμερα, στο οποίο θα μιλήσουμε για την αξιολόγηση των νέων φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας, όπου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι συμβαίνει παγκοσμίως, έτσι ώστε να πάρουμε καλά παραδείγματα και να μπορέσουμε να συνάγουμε από αυτά πώς πρέπει να φτιάξουμε και τη δικιά μας πολιτική στην Ελλάδα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τις νέες μεθόδους αποζημίωσης φαρμακευτικών θεραπείων, τεχνολογιών υγείας και υπηρεσιών υγείας, όπου βάζουμε στο παιχνίδι τα θέματα της απόδοσης, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Νομίζω ότι πάρα πολύ καιρό τώρα μιλάμε για τιμή, εκπτώσεις και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να αρχίσουμε να δούμε και τους παράγοντες της απόδοσης και αποτελεσματικότητας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία έχουν αξία και σημασία για το τελικό λήπτη αυτών των υπηρεσιών των ασθενή. Έχουμε επίσης μία έμφαση στις νέες ιατρικές τεχνολογίες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, οι ελλείψεις προτεραιότητες. Είναι ένα σημείο στο οποίο πονάει το σύστημα και εμείς θα αναδείξουμε το τι συμβαίνει, αλλά με λύσεις πρακτικές, αυτό έχει σημασία για μας. Και τέλος, κάτι το οποίο δεν μπορεί καμία πολιτεία, καμία χώρα να αφήσει πίσω, είναι το θέμα των ψηφιακών εξελίξεων. Άρα, τι φέρνει η ψηφιακή εποχή στο χώρο υγείας, για ασθενείς, γιατρούς, επιχειρήσεις και την πολιτεία. Οι εξελίξεις στον τομέα αυτό είναι ραγδαίες, θα είναι ακόμα πιο ραγδαίες και εμείς θα τις καταγράψουμε. Συζητούσα με διάφορα υψηλόβαθμα στελέχη του χώρου, τα οποία προβληματίζονται για το σήμερα και το αύριο. Καλώς ή κακώς, θα πρέπει να έχει κάθε εταιρεία μία βραχυπρόθεσμη στρατηγική για το πώς θα περάσει τον κάβο τον συγκεκριμένο που ζούμε τώρα και μία μακροπρόθεσμη στρατηγική, γιατί η υγεία προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει να απασχολεί τον πληθυσμό στο δυνηκές. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ έτσι ώστε, παρά το γεγονός ότι φαινομενικά η πολιτεία δεν αποφασίζει ή καθυστερεί ή έχει αγκυλώσεις, αλλά οι πολιτικές δυνάμεις και οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Αυτοί που μένουν εδώ πέρα είναι οι ασθενείς, είναι τα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν, ενδεχομένως και οι εταιρείες, και η πολιτική ηγεσία αλλάζει, οπότε εμείς έχουμε την υποχρέωση να φτιάξουμε ένα κονσένσους στην κοινωνία, αλλά και σε όλους τους μοχλούς του συστήματος, σε όλους αυτούς οι οποίοι υπηρετούν το σύστημα ασχέτως πολιτικής ηγεσίας, έτσι ώστε μόλις αλλάξει ή όταν
φανούν κάποιες ελπίδες, είτε από την υφιστάμενη είτε από μια διαφορετική ηγεσία, να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα, να έχουμε έτοιμες τις λύσεις. Εμείς αυτό συνεισφέρουμε και συμβάλλουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την Quintiles IMS που είναι ο Silver Sponsor, την GE και τη Pfizer που είναι Bronze Sponsors, Distinguished Corporate Participations, Accurate, Ogilvy Public Relations, Castellorizo Group, Business With, Gilead, E-News, M-Data, MSD, τους Corporate Participations, ACFA, Amgen, Astella, Sanofi, Shire και φυσικά, πάνω απ' όλα, τον ΣΦΕ και την ΠΕΦ, οι οποίοι μας έχουν δώσει την αιγίδα και οπωσδήποτε τους Communication Sponsors, OnMed, Palo.gr και τα δικά μας μέσα, όπου θα μπορέσουμε να, με τη βοήθειά τους να βγάλουμε προς τα έξω το τι θα υποθεί σήμερα σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο.